Τους φόβους και τις αγωνίες, τη μάχη κατά της διασποράς του κορονοϊού, περιέγραψε μιλώντας στο ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο ομότιμος καθηγητής παθολογίας των λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Γιώργος Δαΐκος. Σας ανησυχεί, κύριε Δαΐκο, και ως μέλος της Επιτροπής που συμβουλεύει, αυτή η εμφάνιση σε στοχευμένους χώρους, είτε είναι δομές προσφύγων μεταναστών, είτε είναι οι κλινικές ιδιωτικού χαρακτήρα, αλλά δομές υγείας, με αυτή την υπερδραστηριότητα στη διασπορά, σας ανησυχούν? Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι σε αυτές τις δομές θα υπάρχει και υπερμετάδοση σε κλειστές δομές. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κάθε ασθενής που μπαίνει σε αυτές τις δομές πρέπει να ελέγχεται με ένα λεπτομερές ιστορικό, αν υπάρχει κάποια από τα συμπτώματα, και αν είναι δυνατόν με τεστ στους περισσότερους ασθενείς. Τώρα στις άλλες δομές φιλοξενίας πάλι και εκεί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, διότι και εκεί θα υπάρχει υπερμετάδοση και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μήπως ήθελε λίγο παραπάνω έλεγχο? Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό που είναι ενήμεροι και έχουν βγει οδηγίες για τους νεφροπαθείς και λοιπά, πότε πρέπει να γίνεται τεστ. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και να γίνονται έλεγχοι. Ο ίδιος τόνισε πως το μεγάλο ζήτημα την επόμενη μέρα είναι ο βαθμός ανοσίας για τον γενικό πληθυσμό, που πρέπει με να αποκτηθεί σε μεγάλα ποσοστά, αλλά όσο το δυνατόν αργότερα, ώστε σε επίπεδο φαρμάκων και εμβολίων να έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα, έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να προστατευτούν καλύτερα. Να προστατεύσουμε τους ευπαθείς, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και μεγάλο αριθμό νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία και στις ΜΕΤ, μέχρι να έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας. Άρα αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι η προσπάθεια και η στρατηγική όλων των χωρών. Να καθυστερήσουμε όσο μπορούμε, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό νοσηλευομένων, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό θανάτων, μέχρι να έχουμε το εμβόλιο και αυτοί που θα νοσήσουν να έχουμε ένα φάρμακο στη διάθεσή μας, να το περάσουν πιο ήπια και να λατωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα από αυτό το νόσημα.